να τα ακούσετε κι εσείς που πρόσφατα πήγατε στο Περιγιάλι και υποσχεθήκατε πολλά και διάφορα. Εγώ την πληροφορία έχω, την έχω από τις εφημερίδες και από αυτά που διαβάζω πίσω από τις γραμμές, διαβάζω πολλά πράγματα. Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας μετά τις δημοτικές εκλογές το απόγευμα της Δευτέρας 10 Ιουνίου επιβεβαιώνει τα σενάρια περί μεγάλης αύξησης των φιλοξενουμένων στο καμπ προσφύγων στην Καβάλα στο πρώην στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Έχω πληροφορίες ότι μέχρι το Σάββατο θα έρθουν 2.000 πρόσφυγες. Μου πρότεινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Προσφύγων πρόγραμμα φιλοξενίας στα σπίτια και θέλω όλα αυτά να τα ξέρει ο κ. Μουριάδης για να μην πέσει σε καμία λούμπα. Εμείς πήραμε απόφαση για προσωρινή φιλοξενία για ένα εξάμηνο. Να μην αποφασίσει για τους πρόσφυγες μόνος του. Να μην πει ότι δεν το προειδοποίησα. Να μην ενδώσει τόσο εύκολα. Ανέφερε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσαγνάκα κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να τον ενημερώσετε ότι οι πληροφορίες λένε πως μέχρι τον Αύγουστο θα έρθουν 2.000 πρόσφυγες από τη Μόρια. Αυτά στους κατοίκους του Περιγιαλίου, παρακαλώ. Επίσης, διάβασα ότι ο κύριος Μουριάδης θα έρθει, θα συναντήσει και θα συζητήσει με τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Καβάλας, ο οποίος την τελευταία μέρα πριν από τις εκλογές ήρθε να μου προτείνει πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Προσφύγων που αφορά πρόσφυγες στα σπίτια. Του είπα, εννοείται βέβαια, αυτούς που είναι στο Ασημακοπούλου, όχι και στο Ασημακοπούλου και στα σπίτια, όχι μου λέει, αυτοί που είναι στο Ασημακοπούλου, στο Ασημακοπούλου και αυτοί που είναι στα σπίτια, στα σπίτια. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξέρει. Να μην πέσει σε καμία λούμπα, να θυμάται ότι εδώ μέσα υπάρχουν δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που μιλούσαν για προσωρινή και πρόσκαιρη. Εξάμηνο, θυμάμαι, έλεγε τότε ο κύριος Βέρος, πριν από 3 χρόνια. Λοιπόν, σας παρακαλώ να τα ξέρει αυτά. Φοβόμαστε μην μας πούνε ξενόφοβους, μην μας πούνε ρατσιστές. Εδώ οι ίδιοι αντιδρούν. Σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης μία δομή. Τι είμαστε εμείς, τόπος υποδοχής? Βάλε 2.000 κόσμο εκεί και πάνε το βράδυ να περάσεις. Όταν οι ίδιοι οι πρόσφυγες αντιδρούν για το ποιοι θα έρθουν. Θα την προστατέψουμε αυτή την πόλη ή θα φοβόμαστε μήπως βγει κανείς από το Pride για μας πει ξενοφοβικούς? Είπε με τη σειρά του ο κύριος Βαγγέλης Παπάς. Εμείς σαν Καβαλιώτες να αφήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης, κύριε μου, είναι το μοναδικό προσφυγικό κέντρο μέσα στον ιστό της πόλης. Όλα τα άλλα τα προσφυγικά κέντρα είναι εκτός ιστού. Εκτός ιστού. Εμείς όχι μόνο έχουμε αυτό που δεν έπρεπε να το έχουμε μέσα στο ιστό της πόλης και δεν υπάρχει ούτε διάθεση ρατσισμού, ούτε ξενοφοβίας, ούτε τίποτα. Το θέμα είναι, θα γίνουμε εμείς εδώ πέρα, τι τελικά είμαστε τόπος υποδοχής. Δηλαδή μέσα στην Καβάλα, 2.000 άτομα και άκουσα προχτές ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι δεν είναι κέντρο, γιατί είναι ελεύθερο. Δεν κατάλαβα, δηλαδή βάλε 2.500 κόσμο εκεί πέρα και παίρνουν το βράδυ, αν μπορεί κανένας έτσι ελαφρά να περάσει από εκεί πέρα μέσα, όταν ήδη αυτοί οι λίγοι που είναι εδώ πέρα αντιδρούν στο να έχουν κάποιοι άλλοι δικοί τους. Αντιδρούν αυτοί. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να αντιδράσουμε και να πούμε τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, ας πούμε. Όχι. Γιατί φοβόμαστε να μας πούνε ξενόφοβους, μην μας πούνε ρατσιστές. Εδώ οι ίδιοι αντιδρούν με το τι ακριβώς πρόσφυγες θα τοποθετούν εκεί πέρα. 2.000 άτομα στο εσένα που εμείς το προορίζουμε σαν τουριστικός προορισμός, σαν το Μαργαριτά για να αναπτυχθεί και να κάνει, νομίζω κύριε ότι έχει δίκιο ο γραμμένος που μπορεί να μην συμφωνώ στα άλλα του, αλλά εδώ έχει δίκιο. Δεν θα την προστατεύσουμε αυτή την πόλη, δεν θα την προστατεύσουμε. Ή θα φοβόμαστε μην βγει κανένας και μας πει από το Pride το χτεσινό ότι ξέρεις είμαστε λίγο ξενόγλωμοι και λίγο ρατσιστές. Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας έγινε με την απουσία του εκλεγμένου Δημάρχου Καβάλας Θεόδωρου Μουριάδη, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για μια σειρά επαφών με την ΕΤΑΔ για το θέμα της Καλαμίτσας. Για τα όσα συζητήθηκαν, αναφέρθηκε από την Αθήνα ο Θεόδωρος Μουριάδης στο πλαίσιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων με τον Γιάννη Κομνηνό. Άρα λοιπόν, αυτό έγινε γνωστό ότι
θα μας έχει απέναντι και μάλιστα τους είπα ότι θα ξεσηκωθεί όλη η πόλη σε μια αντίστοιχη, σε μια τέτοια απόφαση. Ναι. Νομίζω ότι το καταλάβανε και από εκεί και πέρα τώρα θα αρχίσουν οι συζητήσεις, γιατί καταλαβαίνετε για μένα ήταν μια διερευνητική επαφή. Ναι. Δεν, διότι πήγα μόνος μου, δεν ήταν η δική μου υπηρεσιακή παράγοντες. Είναι λοιπόν μια διερευνητική επαφή να δω τι θα κάνουν. Θα βρούμε λύση. Είπαμε πώς θα αντίσουμε, τέλος πάντων πώς δεν θα υπάρχει και το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου, και από εκεί και πέρα θα γίνει η συζήτηση πώς θα παραχωρηθεί στο Δήμο ή τέλος πάντων πώς θα συνεργαστούμε με την ΕΤΑΤ για να μπορέσει η παραλία αυτή να, είναι, να την αξιοποιήσει ο Δήμος και να χρησιμοποιείται από τους δημότες. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα του προσφυγικού. Η πόλη δεν θα δεχτεί άλλους πρόσφυγες. Πρέπει να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση, ανέφερε από την Αθήνα ο Θεόδωρος Μουριάδης. Ότι η πόλη δεν θα δεχτεί άλλους πρόσφυγες. Όχι ότι έχουμε να κάνουμε τίποτε με τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε από τη μία σε ένα χώρο όπως είναι το στρατόπεδο Σμαρκοπούλου που βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό, από τη μία να προσπαθούμε να τελειώνουμε το θέμα των επιστημένων ώστε να εφαρμοστεί επιτέλους το σχέδιο περιγυαλίου και από το άλλο και από την άλλη πλευρά να πηγαίνουμε και να μαζεύουμε πρόσφυγες. Και μάλιστα σε μια χωριστική περιοχή όπως είναι η Καφάρα.